Καμία επικίνδυνη ουσία δεν εντοπίστηκε στα συντρίμια του αεροσκάφου Αντόνοφ που συνετρίβει στην περιοχή δυτικά της Καβάλας. Νεκροί και οι 8 Ουκρανοί επιβαίνοντες. Κλείνουν τα ψηφοδέλτια του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Ετοιμάζεται το πρόγραμμα του κόμματος. Γόρδιος δεσμός για το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας στο θέμα του ωραρίου της μουσικής στα καταστήματα της πόλης. Ομοφωνία υπέρ της παράτασης στη σύσκεψη επαγγελματικών φορέων. Δεν κάνουν πίσω οι κάτοικοι. Ακόμη μια θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα ξεβράστηκε νεκρή στην Κέρκυρα, αυτήν η φορά στο λιμάνι. Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βράδυ Κυριακής, 17 του μηνός. Είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Την τοπική ειδησιογραφία και την κεντρική ειδησιογραφία. Μια ειδησιογραφία η οποία έχει ένα συγκλονιστικό θέμα. Είναι η συντριβή ενός αεροσκάφους που μετέφερε πολεμικό υλικό έξω από την Καβάλα. 8 νεκροί είναι τα μέλη του πληρώματος, είναι Ουκρανοί. Έχει υπάρξει ένας απόλυτος συναγερμός στη χώρα μας, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για μεταφορά χημικών επικίνδυνων ουσιών. Τελικά έχουμε μια διάψευση και θα έλεγε κανείς και μια ανακούφιση. Περισσότερα και αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ. Καμία τοξική ή άλλη επικίνδυνη ουσία για την υγεία των πολιτών δεν εντοπίστηκε από την ειδική ομάδα του στρατού που έφτασε στην Καβάλα και ερεύνησε στο σημείο που συνετρίβει το αεροσκάφος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Σερβίας έδωσαν αναλυτικά στοιχεία για το φορτίο του Αντόνοφ που έπεσε στην περιοχή δυτικά της Καβάλας. Συγκεκριμένα, το Ενίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης έλαβε μήνυμα από τη Σερβική Εταιρεία Όπλων και Αμυντικών Συστημάτων Βάλιρ εντολέα της μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίου με τα πυρομαχικά 11,5 τόνων με το Αντόνοφ. Τελικός προορισμός του μεταγωγικού ήταν το Μπαγκλαντές, όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας Νέμποϊσα Στεφάνοβιτς. Σημειώνεται πως στο σημείο μετέβει σήμερα και ο ειδικός λόγος αντιμετώπισης πυρηνικής, βιολογικής, χημικής έρευνας προκειμένου να χτενίσει την περιοχή, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος έχασε τον τέταρτο κινητήρα στον αέρα και έπιασε φωτιά. Ειδικότερο πιλότος ενημέρωσε για το πρόβλημα το FIR Αθηνών που τον ρώτησε αν μπορεί να προσγειωθεί στην Καβάλα ή στη Θεσσαλονίκη. Ο πιλότος απάντησε ότι από τη φωτιά στον κινητήρα δημιουργούνται και άλλα προβλήματα και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να προσγειωθεί στην Καβάλα. Τη στιγμή που πετούσε στη μύτη της Χερσονήσου του Άθο, στο Άγιον Όρος, το αεροσκάφος φαίνεται πως έκανε στροφή 180 μοιρών και άρχισε να χάνει ύψος φλεγόμενο σε μικρή απόσταση από σπίτια. Όλα τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους που συνετρίβει είναι νεκρά, δήλωσε ο αξιωματούχος της Ουκρανικής Εταιρείας Μεταφορών Meridian. Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε και ο γενικός πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, Βαντίμ Σαμπλούκ. Ο Ουκρανός διπλωμάτης ενημέρωσε τις αρχές ότι όλοι οι νεκροί, 8 επιβάτες, είναι Ουκρανικής καταγωγής. Και μια μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς μετέφερε όλη αυτή η διαδικασία της ασφάλειας, αλλά πάνω απ' όλα σημασία έχει ότι η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι όλη αυτή η φημολογία σχετικά με την μεταφορά ενός επικίνδυνου χημικού υλικού δεν ισχύει. Τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στο πολιτικό σκηνικό. Σε ένα πολιτικό σκηνικό που μέρα με τη μέρα διαμορφώνεται και εξελίσσεται. Και εξελίσσεται πώς? Με στρατηγικές, οποίες αναπτύσσουν τα κόμματα πρωτίστως εξουσίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία επιδιώκουν αφενός μεν να προσελκύσουν το κίνημα αλλαγής στη στρατηγική τους, αφετέρου δεν να αλλιεύσουν ψήφους από το λεγόμενο κεντρό χώρο. Αυτή φαίνεται, με βάση τα ρεπορτάζ του σημερινού Αθηναϊκού Τύπου, να είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλει να απευθυνθεί προς το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, να απευθύνει μάλιστα ένα εξυγχρονιστικό πολιτικό μήνυμα και στην πραγματικότητα να το πλευροκοπήσει. Απ' την άλλη πλευρά, στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα λένε ότι είναι έτοιμοι για την εκλογική μάχη και μάλιστα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, του Αθηναϊκού Τύπου, φαίνεται να έχουν συγκροτηθεί και τα ψηφοδέλτια ανανομό. Πάμε να δούμε περισσότερα. Μια διαφορετική στρατηγική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής υιοθετεί σταδιακά η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με το Έθνος που ανεβάζει τους τόνους με στόχο να αποφύγει διαρροές κεντρών ψηφοφόρων προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός σε σειρά παρεμβάσεών του το τελευταίο χρονικό διάστημα κλείνει τη συζήτηση για κάλπες στο φθινόπωρο. Ωστόσο, το σκληρό ροκ που επικρατεί στην πολιτική σκηνή δείχνει πως η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται σε μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο.
με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση να γίνεται με την απλή αναλογική και με ορατό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν δεύτερες κάλπες, στη Νέα Δημοκρατία θέλουν να αποφύγουν μια χαλαρή ψήφο με αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταλείπουν τους αρχικά ήπιους τόνους απέναντι στο κίνημα αλλαγής και περνούν στην αντεπίθεση. Μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, επικράτησε η άποψη στο Γαλάζιο Στρατόπεδο πως μια άνοδος του κινήματος αλλαγής θα επηρέαζε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, από τα πρώτα κιόλας γκάλοπ εκείνης της περίοδου έγινε σαφές πως η Χαριλάου Τρικούπη υποδεχόταν ψηφοφόρους όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός αυτό σήμανε καμπανάκι στην Πειραιώς που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να χάσει ένα κεντρό κοινό που δεν διατηρεί παραδοσιακούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο στις προηγούμενες εκλογές είχε ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτό ανεβαίνουν σταδιακά οι τόνοι απέναντι στο κίνημα αλλαγής, το οποίο από την κυβέρνηση κατηγορούν για δημιουργική ασάφεια. Στο δρόμο προς τις επόμενες κάλπες, το γαλάζιο επιχείρημα είναι ότι σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, ενεργειακό, ακρίβεια, απαιτείται σταθερότητα και συγκεκριμένες προτάσεις. Και πάνω σε αυτό το αφήγημα θα βασιστεί η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία σε αυτή την άτυπη αλλά μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο. Η εκτίμηση στην Πειραιώς είναι πως όσο θα περνούν οι μήνες, τόσο θα πιέζονται τα ποσοστά του κινήματος αλλαγής, καθώς το κλίμα πόλωσης που θα επικρατήσει πριν τις κάλπες ευνοεί περισσότερο τα δύο πρώτα κόμματα. Μάλιστα, στα πολιτικά πηγαδάκια σχολιάζεται πως τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων για το κίνημα αλλαγής ενθάρρυναν όσους υποστηρίζουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να έχει κλείσει το συντριπτικό ποσοστό των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, με το βάρος στη συνέχεια να πέφτει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, το οποίο θα αποτελέσει προσωπική επιλογή ως ήθιστε του επικεφαλής του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Την ίδια ώρα ήδη το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει τεθεί σε διαβούλευση με τα στελέχη του κόμματος, προκειμένου σταδιακά να αρχίσει να παρουσιάζεται. Γι' αυτό και στη Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζουν πολιτικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με πρώτη την Κρήτη, εν όψη και της προγραμματικής συνδιάσκεψης, η οποία θα γίνει τον Οκτώβριο, εάν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, τονίζουν υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο έθνος.gr, επισημένοντας ότι είμαστε έτοιμοι και οργανωτικά. Στη Χαριλάου Τρικούπη δε, το σενάριο των προώρων εκλογών πιθανό να είναι και αρκετά ευνοϊκό, καθώς όπως τονίζουν, μόνο εμείς εμφανίζουμε δημοσκοπική άνοδο άνω του 50% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό βέβαια το επιβεβαιώνει και η επαφή μας με τους πολίτες, αφού καθημερινά συζητάμε μαζί τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές. Στο μεταξύ, όπως έχει γράψει και παλιότερα το Έθνος.gr, στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να μην κάνουν καμία αβάντα στη Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση θα το εκμεταλλευτεί πολιτικά, μιλώντας για δήθεν προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αναμενόμενη λοιπόν ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση για το Power Pass. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, κ. Μάντζος, αντιγράφοντας τον κ. Τσίπρα, μιλά για επικοινωνιακό τέχνασμα των 600 ευρώ στο Power Pass, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός σε όλες τις δηλώσεις του μιλά για κάλυψη του 60% της αύξησης, ξεκινώντας από 18 και φτάνοντας έως τα 600 ευρώ. Υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, παραβλέποντας, όπως λένε, από το ΠΑΣΟΚ ότι τα ποσά που μπήκαν στους λογαριασμούς των πολιτών δεν ήταν καν τριψήφια. Αντί λοιπόν να μας κάνουν μαθήματα πώς να κάνουμε αντιπολίτευση, τους καλούμε να δημοσιεύουν αναλυτικό και πλήρη απολογισμό με το συνολικό αριθμό δικαιούχων και το ποσό που χορηγήθηκε ανά κλίμακα ποσού. Και τότε θα φανεί ποιος μιλά για την ουσία και ποιος για την επικοινωνία, απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει το επόμενο διάστημα τη δική του πολιτική αντεπίθεση. Με αιχμή το πρόγραμμά του, τις προτάσεις του αλλά και τα νέα ονόματα που θα εμπεριέχονται στα ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια, θα επιχειρηθεί να σηματοδοτηθεί μια νέα αρχή μακριά από λαϊκισμούς. Αυτό που μένει να φανεί είναι η ανταπόκριση που θα έχουν οι πολίτες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φωτιές, πολλές φωτιές και στη χώρα μας, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη. Είχαμε μεγάλες φωτιές, επικίνδυνες φωτιές. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά οι καταστροφές είναι τεράστιες. Ένα μεγάλο όμως ερώτημα για τις φωτιές οι οποίες εξελίσσονται στην γειτονική χώρα είναι η αξιοποίησή τους στα πλαίσια αυτής της ρητορικής κατά της Ελλάδας από την τουρκική ηγεσία ή από το τουρκικό σύστημα εξουσίας. Έχει ενδιαφέρον ότι μια γνωστή εφημερίδα, και μάλιστα αυτή που ονομάζουμε λαϊκή εφημερίδα, η Τουρκική, λέει ότι οι φωτιές οι οποίες εκδηλώνονται στην ευρύτερη περιοχή των παραλίων της Τουρκίας αλλά και μέσα σε δασικές περιοχές, σε μεγάλες περιοχές, είναι αποτέλεσμα ενεργειών δόλιο φθοράς από Κούρδους και άλλους οι οποίοι εκπαιδεύονται στην Ελλάδα.
Η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιγέ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί τις πυρκαγιές ως όπλο κατά της Τουρκίας. Ανώτατοι αξιωματούχοι δήλωναν στην εφημερίδα ότι το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και του Υπουργικού Συμβουλίου. Υποστηρίζουν πως οι πυρκαγιές έχουν παράλληλη πορεία με τις σχέσεις των δύο χωρών και ότι υπάρχουν επίσημες αναφορές για τις ελληνικές δολιοφθορές. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Σουκρού Σινάγκιουρέλ δήλωσε στην εφημερίδα Τουρκιγέ ότι το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Σε ειδική έκθεση που ετοίμασε ο Κούτλου Σαββάς, ένας από τους πρώην υφυπουργούς παρά τον Πρωθυπουργό, την περίοδο Ανάρ, αναφέρεται ξεκάθαρο ότι οι μαχητές στάλθηκαν στις περιφέρειες του Αιγαίου και της Μεσογείου για να κάψουν τα δάση μας, έχοντας πρώτα εκπαιδευτεί στην Ελλάδα. Άλλος γραφειοκράτης σημειώνει ότι έχουν επανειλημμένα στριμώξει την Ελλάδα σε αυτό το θέμα διπλωματικά και πολιτικά. Ο απόστρατος συνταγματάρχης Ιλχάν Γιλμάρ Τσομέρτ, ο οποίος διεξάγει ειδική έρευνα για τους εμπρησμούς σε δάση, είπε ότι η Ελλάδα έχει εμπλακεί στις περισσότερες από τις πυρκαγιές στην περιοχή του Αιγαίου, της Μεσογείου και του Μαρμαρά από το 1994. Ο Τσομέρτ είπε στο στρατόπεδο του Λαβρίου που ιδρύθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΙΠ, και τις ελληνικές ειδικές δυνάμεις στα νότια της Αθήνας, οι μαχητές του ΠΚΚ λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στον τομέα των εμπρησμών και των δολιοφθορών. Οι εκπαιδευτές είναι κυρίως Έλληνες αξιωματικοί. Το Λαύριο, από την άλλη, είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης τρομοκρατών που ξεχωρίζει με εκπαιδεύσεις σε διάφορους τομείς όπως χειροποίητες βόμβες, δολιοφθορές, καύση δασών, εμπρησμό και τρομοκρατία. Διεισδύουν, λέει, στην Τουρκία με το πρόσχημα τουριστών, εκπαιδευόμενων ή εμπόρων. Κυρίες και κύριοι, όπου πάει και όπου και αισθανθεί, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού και μάλιστα από εκείνα τα πολυθρύλητα πρόσωπα τα οποία αξιοποίησε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται ενώπιον ενός πανό ή ενός συνθήματος στη φυλακή οι βιαστές. Την κυνηγάει η περίπτωση της επιλογής του Λιγνάδη. Όλη αυτή η ιστορία φαίνεται ότι εξελίσσεται μέρα με τη μέρα στην πραγματικότητα ως ένα συντριπτικό δεδομένο για την κυρία Λίνα Μενδώνη. Η ίδια δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και αποχώρηση, μάλιστα θεαματική, από ένα φεστιβάλ στο οποίο πήγε να παρακολουθήσει. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μην παραστεί στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή προκειμένου να μην νομιμοποιήσει με την παρουσία της την εργαλειοποίηση του πολιτισμού, αναφέρει σαν ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο καταγγέλει πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μετατρέψει τις θεατρικές σκηνές σε λαϊκά δικαστήρια και διαμηνεί πως σε αυτόν τον κατήφορο δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχώρησε λίγα λεπτά πριν ανοίξει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης. Ο κύριος Χαρίτσης σημείωσε ότι μάλλον μετά και τις τελευταίες νοσηρές εξελίξεις, αναφέρεται στην απελευθέρωση του Δημήτρη Λιγνάδη, παρότι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς ανηλίκων, δεν θα ένιωθε και πολύ άνετα μεταξύ των εκατοντάδων θεατών. Στο τέλος της παράστασης, οι καλλιτέχνες εμφάνισαν πανό, το οποίο έγραφε στα αγγλικά «Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή». Η κυρία Μενδώνη, παρότι βρισκόταν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, επέλεξε να αποχωρήσει ελάχιστα λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης. Μάλλον μετά και τις τελευταίες νοσηρές εξελίξεις δεν θα ένιωθε και πολύ άνετα μεταξύ των εκατοντάδων θεατών και ο κύριος Χαρίτσης καταλήγει στην ανάρτησή του. Με το πανό που σήκωσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες στο τέλος της παράστασης και που προφανώς αποθεώθηκαν από το κοινό, δικαίωσαν την απόφασή της αυτή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παργινό και με τον Γιάννη να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο σχολιασμό της ειδησιογραφίας. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Σπύρο. Αυτή η ιστορία του Λιγνάδη μέρα με τη μέρα εξελίσσεται, το παρακολουθώ και στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας, ως ένα δεδομένο συντριπτικό στην ηθική που είχε προβάλει σε πολλά πράγματα η κυβέρνηση και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, για δε την κυρία Λίνα Μενδώνη, θα έλεγα ότι αποτελεί ένα δεδομένο πια με συντριπτικά χαρακτηριστικά για την παρουσία της και τις επιλογές της. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν αμφισβητεί και δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το αδίκημα στο οποίο έχει περιπέσει ο κύριος Λιγνάδης είναι βαρύ. Ναι. Και όχι μόνο και απλά βαρύ, είναι ένα το οποίο αγγίζει
λεπτές ευαίσθητες χορδές του κάθε Έλληνα πολίτη. Η κυρία Μενδώνη με την αποχώρησή της από τη συγκεκριμένη εκδήλωση στην Καλαμάτα καταλαβαίνει ότι εκτέθηκε τα μέγιστα. Είναι γνωστό ότι η κυρία Μενδώνη συνδέεται με φιλία, παλιά φιλία, με τον κύριο Λιγνάδη. Άρα καταλαβαίνεις, φίλε μου, ότι οι συνειρμοί που δημιουργούνται είναι από αρνητική έως και αρνητικότατη για την κυρία Λιγνάδη. Ο Λιγνάδης ανέλαβε την διεύθυνση στο Εθνικό, στο Εθνικό Θέατρο επί των ημερών της κυρίας Μενδώνη ως στο Υπουργείο Πολιτισμού της πρώτης και στην πραγματικότητα σκιαγραφείται ως απόλυτη προσωπική επιλογή. Και το όλο θέμα, θα λέει κανείς, και μάλιστα εκείνες οι φωτογραφίες, εκδηλώσεις, σε θεατρικές παραστάσεις, με όλους τους επωνύμους και την κορυφή του πολιτικού και πολιτιακού μας συστήματος, φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο άγος, Γιάννη, για την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι δημοσιεύονται συγκεκριμένες φωτογραφίες σε όλο τον τύπο, φιλοκυβερνητικό και αντικυβερνητικό, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό, με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού και με την κυρία Μενδώνη μαζί με τον κύριο Λιγνάδη. Ουδής αμφισβητεί ότι ήταν μια φιλία και οι άνθρωποι ίσως να μην γνώριζαν και τίποτα από τις προσωπικές ιστορίες και αν θέλεις και τα προσωπικά παραπατήματα του Λιγνάδη. Όμως κακά τα ψέματα έχει πολιτική βαρύτητα η όλη ιστορία και ουδής μπορεί να την αμφισβητήσει. Έχει πολιτική βαρύτητα και η αλήθεια είναι ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία αποφασίζει. Κανένα λαϊκό δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει κανέναν. Διότι αν πάμε στη λογική των λαϊκών δικαστηρίων, τότε η συντεταγμένη τάξη την ίδια δημοκρατία χάνει, ακριβώς. Όμως φαίνεται ότι και ο τρόπος με τον οποίο μία σειρά από πρόσωπα επελέγησαν από την κυρία Μενδώνη και από την κυβέρνηση, η οποία αυτοπροσδιορίστηκε ως κυβέρνηση των Αρίστων, αρχίζουν, Γιάννη, μέρα και με τη μέρα και αποδομούν την εικόνα ακόμη και του Πρωθυπουργού. Εγώ κοίταξα και η τελευταία δημοσκόπηση, τα ποιοτικά της στοιχεία. Ναι, κυριαρχεί έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαφορά 8 μονάδων, αλλά μέρα με τη μέρα νιώθεις και το διαβάζεις και παρακολουθώντας τις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, ότι η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε ένα εξελισσόμενο κατηγορό για την ποιότητα ζωής και για τη δυνατότητα επιβίωσης. Η δυσαρέσκεια στην κοινωνία προστίθεται μία στην άλλη και οι αντιδράσεις είναι πολλαπλασιαστικές. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μία δυσαρέσκεια για την τσέπη μας, για την οικονομία μας, έχει μία συγκεκριμένη βαρύτητα. Όμως μία δυσαρέσκεια για ηθικό παράπτωμα του μεγέθους εις το οποίο έχει περιπέσει ο κύριος Λιγνάδης έχει μεγαλύτερη σημασία την ελληνική κοινωνία. Βίαζε ανήλικα παιδιά. Αυτό λέει το κατηγορητήριο. Εγώ δεν τον δικάζω ούτε τον αθώνω. Λέω ότι λέει το κατηγορητήριο. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη. Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και στο απλό ακουσμά της. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένα δικαστήριο, και εγώ δεν αμφισβητώ ότι το δικαστήριο, κακά τα ψέματα, ένας δικαστής όταν λαμβάνει μια απόφαση τη λαμβάνει κατά το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, δηλαδή ερμηνεύει τον νόμο. Όμως ταυτόχρονα ο δικαστής πρέπει να λάβει υπόψη του και το δημόσιο αίσθημα και τη δημόσια τάξη. Ναι, Γιάννη, λέω δηλαδή, το εξής όμως. Όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δίνει άδεια στον Κουφοντίνα, γιατί τώρα ο κύριος Μπακογιάννης διαμαρτύρεται όταν πήρε άδεια ο Γιωτόπουλος, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Μάλιστα. Είναι κρίσιμα ερωτήματα και ξέρεις, λένε στο χωριό μας, μάλλον λένε στα χωριά μας εδώ της Κέρκυρας, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην μπεις. Ακριβώς. Διότι στην πολιτική έρχεται μπούμεραγκ αυτό. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη νότα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων στην τοπική δισκογραφία. Μεγάλο θέμα συζήτησης είναι η παράταση του ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Κέρκυρας. Χθες είχαμε μια σύσκεψη την οποία οργάνωσε η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας και συμμετείχαν διάφοροι επαγγελματικοί φορείς. Στο ρεπορτάζ που ήδη σας έχουμε παρουσιάσει προκύπτει ότι το σύνολο των φορέων που συμμετείχαν συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρξει παράταση.
αποδέχτηκαν κάποιοι από αυτούς τους επαγγελματικούς φορείς τις αναγκαιότητες ζωής και ποιότητας ζωής των κατοίκων, ωστόσο υπογράμμισαν ότι η παράταση είναι στατικό στοιχείο της οικονομικής εξέλιξης των επιχειρήσεων. Πάμε να δούμε περισσότερα στο αναλυτικό ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Μαζική ήταν η ανταπόκριση των επαγγελματικών φορέων δια των εκπροσώπων του στο κάλεσμα της Ένωσης Εστίασης προκειμένου να τοποθετηθούν και να αποφασίσουν σχετικά με το ωράριο της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης. Εκτός από την Ένωση Εστίασης, στη σύσκεψη που διεξήχθη στην κατάμεστη αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων στην Πλακάτα Ταγιού, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, της ΟΕΒΕΚ, του Εμπορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, της Ιωνίου Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, του Ενίου Επαγγελματικού Φορέα Παλαιάς Πόλης και των Ταξί. Ενώ παρίστανται και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Επικεφαλής των Παρατάξεων Εκκίνηση Μάριος Μαγιολαδίτης και 180 Μοίρες Μαρία Δρή. Από όλους υπήρξε ως κοινή συνισταμένη ο σεβασμός απέναντι στους μόνιμους κατοίκους, συγχρόνως όμως και η ανάγκη των επιχειρήσεων να εργαστούν, όπως τόνισαν, έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια. Ένας γόρδιος δεσμός, τον οποίο θα κληθεί να λύσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο, αν ληφθεί υπόψη η εκφρασμένη άποψη των συλλόγων των μόνιμων κατοίκων να διατηρηθεί η νομιμότητα και να μην επιτρέψουν την έστω και ολιγόρη παράταση του ωραρίου της μουσικής. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Σπύρος Χαλικιόπουλος, σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να βρει μια συμβιβαστική λύση γιατί υπάρχει διχασμός. Δεν θα πρέπει να γίνουμε βόροι και νότιοι, διότι το πράγμα έτσι φαίνεται ότι θα καταλήξει. Αλλά θα πρέπει η Δημοτική Αρχή άμεσα να βρει μια συμβιβαστική λύση και για τους αφενός επιχειρηματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα από μια διετία που περάσαμε και καταφέραμε να σταθούμε στα πόδια μας, αλλά και τα προβλήματα που συνεχίζουν ακόμα και με τη μεγάλη ακρίβεια στην ενέργεια και γενικά σε όλα τα αγαθά. Επομένως θα πρέπει να αφουγκραστεί την αγωνία των επιχειρηματιών της πόλης μας και από την άλλη πλευρά βέβαια με σεβασμό και στους κατοίκους της περιοχής. Η εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, κυρία Ρέβη, παρότι παρίστατο ο πρόεδρος Γιώργος Χονδρογιάννης, πήρε τον λόγο και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να βρει εκείνη την κανονιστική ρύθμιση, η οποία θα διασφαλίζει τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Θα ζητήσουμε τη Δημοτική Αρχή να βρεθεί εκείνη η κανονιστική ρύθμιση, η οποία θα διασφαλίζει και τις δύο πλευρές, ούτως ώστε να υπάρξει ευημερία και συνύπαρξη και από τους κατοίκους και από τους επαγγελματίες. Θέλουμε να δηλώσουμε ανοιχτά ότι είμαστε δίπλα σας, ότι δεν μπορεί η ασυνδοσία ολίγων και η χορύπανση να καίει έναν ολόκληρο κλάδο. Θα πρέπει σίγουρα να βρεθεί η χρυσή τομή. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιάννης Αλέγρης στάχθηκε υπέρ της παράτασης του ωραρίου της μουσικής, αλλά με πιστή εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων. Ο Εμπορικός Συλλόγος με κανόνες, με όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος ως προς τα ντεσιμπέλ και με τη συνύπαρξη και όλων, διότι η πόλη δεν είναι κανενός, είναι ολονών μας. Η επιχειρηματικότητα ξέρουμε πολύ καλά ότι βιώνει πολύ άσχημες συνθήκες τα τελευταία 3 χρόνια. Από την πλευρά του πρόεδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Μπάμπης Βούλγαρης τόνισε ότι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ένας στους 4 επισκέπτες της Κέρκυρας έρχεται στο νησί για να διασκεδάσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Κέρκυρα είναι ήλιος και θάλασσα, οπότε ένας στους 4 έρχεται για να διασκεδάσει το νησί μας. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που επισκέπτουμε να ζουν μια ζωντανή πόλη, μια σχέση τον ένα με τον άλλο. Ο παριστάμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, Κώστας Κιτσάκης, σημείωσε ότι το ζήτημα του ωραρίου της μουσικής υπήρχε από παλιά και επανήλθε, αναδεικνύοντας τη δυσκολία διευθέτησής του και υποστήριξε ότι σε αντίθεση με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, που αποφάσισε να εφαρμόσει επέκταση του ωραρίου, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας διέπεται από τον κανονισμό αστικής λειτουργίας όσον αφορά στο ιστορικό κέντρο του. Όποιος ζητά, αναφέρει ότι αν δεν κάνει μουσική κλίνη. Αλλά αυτό που παιδιάζουμε για την απόφαση τροποποίηση του κανονισμού αστικής λειτουργίας. Η άποψη δική μας είναι η εξής, ότι καταρχήν το θέμα δεν είναι εστιατόριο. Και κακώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τη Δήμαρχο ακόμα, έκουσα και μια συνέντευξη στην ΕΡΤΡΙΑ ένα πρωί, που είπε ότι οι άνθρωποι να κοιμηθούν. Το θέμα δεν είναι οι εστιατόρες και οι κάτοικοι. Είναι οι εργαζόμενοι και η λειτουργία οικονομική της πόλης, έτσι, και η ζωή και ο θάνατος της πόλης. Αυτή είναι η κουβέντα μας τώρα. Ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για να αλλάξει το ωράριο δεν μπορεί από αυτή να εφαρμοστεί αύριο. Αυτό λέω τόση ώρα. Και ότι πρέπει να ενταχθεί στη γενικότερη αλλαγή του κανονισμού αστικής λειτουργίας που εκεί απάνω
Πατάει σήμερα στον Νίκη Λάτσα για να σου δεχτούν. Τέλος, ο επικεφαλής της εκκίνησης, Μάριος Μαγιολαδίτης, εκτίμησε ότι οι κάτοικοι δεν θα διαφωνούσαν με μια μικρή παράταση του ωραρίου της μουσικής, αλλά είναι δύσπιστοι επειδή φοβούνται ότι δεν θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη αστυνόμευση. Το 12.30 μοιάζει λογικό αίτημα. Έτσι, και αυτό είναι το οποίο αποφασίζει να στηρίξουμε και εμείς ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε όμως ένα το κομμάτι της στήρησης αυτού του πραγμάτου, να μην ξαναφτάσουμε πάλι να γίνει λάστιχο και να δούμε καταστάσεις 2 και 3 τη νύχτα, όπου ουσιαστικά θα προκαλούν όφελη και στους κατοίκους της πόλης. Θα υπάρχει και σεβασμός και από τις δύο πλευρές και θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα. Πώς θα γίνει αυτό στο κομμάτι και του οργανισμού αστυνομικής λειτουργίας. Την απόφαση των επαγγελματιών ανακοίνωσαν στο τέλος της σύσκεψης εκ μέρους της Ένωσης Εστίασης οι κύριοι Βασιλάκης και Λάτσας. Όχι στην έκρωση και φτωχοποίηση της πόλης μας, για την επέκταση του ωραρίου στην παλιά πόλη. Θεωρούμε άδικο, καταστροφικό και απαράδεκτο η μουσική σε ένα τουριστικό νησί όπως είναι η Κέρκυρά μας, που αγαπάμε όλοι και λατρεύουμε, να κλείνει τις 11 η ώρα. Όλοι ζούμε σε αυτή την τοπική οικονομία και βιομηχανία από τον τουρισμό. Όπως εφαρμόζεται το 11, έτσι μπορεί να εφαρμοστεί και το 12.30. Η αστυνομία έκανε τόσο καιρό πολύ καλά τη δουλειά της, άρα το 12.30 μπορεί και αυτό να λειτουργήσει. Και κατανοήσαμε όλοι μαζί και συζητήσαμε ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι να μοιράσουμε εμείς με τους μόνιμους κατοίκους. Ζητάμε την τροποποίηση της κανονιστικής και την επέκταση του ωραρίου που αφορά τα καταστήματά μας μέχρι τις 12.30 τις καθημερινές και 1 τα Παρασκευοσάββατα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μια κουβέντα. Ο κύριος Βασίλης Βασιλάκης που είναι μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας. Τον είδαμε και στο βίντεο να μιλάει. Τον καλησπέριζω, τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, γιατί κακά τα ψέματα είναι εν ώρα εργασίας. Κύριε Βασιλάκη, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Ζηνιάτη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα των επαγγελματιών για το αν θα υπάρξει αυτή η παράταση στην κρίση και στη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό. Θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα όμως οι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι αντιδρούν, λένε κύριε Βασιλάκη ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Εκεί η λέξη κλειδί μάλλον που διαμορφώνει την όλη δυναμική και την αντίθεση είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Γιατί δεν νιώθω ότι υπάρχουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Έλλειψη εμπιστοσύνης ή η λέξη μεγάλη, αυτή η λέξη που λέγεται εμπιστοσύνη, μόνοι τους οι προέδροι των μόνιμων κατοίκων, κύριε Ζηνιάτη, είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον μνημονεύαν τον κύριο Σκολαρίκη, ότι μπορεί και τηρεί το μέτρο τις 11 η ώρα και μπορεί να κλείνει η μουσική. Και μπράβο στον κύριο Σκολαρίκη και μπράβο στο ΑΛΦΑΤΑΦ, τον κύριο Κουλούρη, το διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ. Άρα, το 11 η ώρα μπορεί να γίνει και 12.30 και μία Παρασκευή Σαββάτο και με θρησκευτική ευλάβεια, όπως εμείς λέμε ναι στην παράταση, μία η ώρα και 12.30 η ώρα να κλείνει μουσική και πάλι θα μνημονεύουμε τον κύριο Σκολαρίκη και τον κύριο Κουλούρη. Ναι, αλλά τόσα χρόνια δεν γινόταν. Και εγώ έχω ένα ερώτημα, απλό, βασικό, θεμελιώδες. Κύριε Ζηνιάτη, τόσα χρόνια αστυνομικός διευθυντής δεν ήμουν εγώ. Δεν μιλάω για εσάς. Για όνομα του Θεού, ούτε εσείς έχετε ενοχλήσει με το κατάστημά σας, ούτε και πολλοί άλλοι καταστηματάρχες και επαγγελματίες έχουν ενοχλήσει τους περίοικους. Η όλη ιστορία γίνεται, θα έλεγε κανείς, για έναν πολύ μικρό αριθμό καταστημάτων, κυρίως στο κέντρο της πόλης Κέρκυρας. Τόσο μικρό. Και το ερώτημα, μισό λεπτό να μου επιτρέπετε κύριε Βασιλάκη, το μεγάλο ερώτημα είναι τόσα χρόνια, δηλαδή εγώ να καταλάβω τους κατοίκους στη συζήτηση την οποία κάνουμε, στην αποδοχή ή στην ανεκτικότητα ή στην άρνηση. Διότι τόσα χρόνια λένε, η αστυνομία δεν ήξερε ότι πρέπει να εφαρμόσει μια αστυνομική διάταξη. Επώνυμες καταγγελίες έχουν γίνει στο αστυνομικό τμήμα τάξης. Επώνυμες καταγγελίες έχουν γίνει στο Δήμο Κερκυραίων. Και παρότι έγιναν επώνυμες καταγγελίες, ούτε η αστυνομία κινήθηκε, ούτε ο Δήμος Κερκυραίων έκανε απολύτως τίποτα, και επί των ημερών της κυρίας Μερόπης Ιδρέου και επί των ημερών του κυρίου Κώστα Νικολούζου. Επομένως, ποιος θα πείσει ότι μπορεί να υπάρξει μόντους βιβέντι? Αυτό είναι το ερώτημα. Η αστυνομία, κύριε Ζηνιάτη, ποιος άλλος? Μα ίδια η αστυνομία δεν ήταν πριν από δύο μήνες?
Μα δεν μπορώ εγώ να δώστε μου ένα αστέρι εμένα. Όχι. Και ένα πιστόλι, τότε και να σωστά πω, απαντάτε, σωστά απαντάτε και σωστά νομίζω και εγώ διατυπώνω το ερώτημα. Η αστυνομία ως θεσμός δεν ήταν αυτή η συντεταγμένη τάξη που έπρεπε να διαχειριστεί το θέμα? Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Δηλαδή είναι θέμα ενός αστυνομικού διευθυντή η εφαρμογή του νόμου? Δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα ενός αστυνομικού διευθυντή. Εγώ δεν είμαι ελεγκτικό όργανο και δεσμεύτηκα και στους όλους τους φορείς τους επαγγελματικούς που μας στήριξαν στο Σαββάτο και τους είπαμε το πρόβλημά τους και μας είπαν ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα δικό σας, είναι πρόβλημα και δικό μας. Έχουμε παράπονα, οι πελάτες μας διαμαρτύρονται, οι πελάτες μας δεν θέλουν να κατέβουν στην πόλη, τα ταξί δεν δουλεύουν, τα ξενοδοχεία μου λένε φωνάζουν που δεν βγαίνουν έξω, οι πελάτες δεν έχουν που να πάνε στην πόλη, στην παλιά πόλη. Λοιπόν, ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι η αστυνομία και εγώ δεσμεύτηκα και στους επαγγελματικούς φορείς και σε όλη τη διαβούλευση με την κυρία Δήμαρχο μπροστά, ότι από εδώ και μπρος όλοι μα όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και εμείς σαν ένωση θα είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός και όπου μας πάρουν τηλέφωνο θα πάρουμε την αστυνομία τηλέφωνο και κάποιοι μέσα στην παλιά πόλη να το ξεχάσουν αυτό και νομίζουν ότι είναι Μύκονος και Άμμος η παλιά πόλη. Η παλιά πόλη θα παίζει μουσική με ηρεμία και τις 12.30 ώρα θα πηγαίνουν όλοι σπίτι. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε για αυτό το οποίο μιλάτε. Είναι γιατί είναι πολύ σαφές ο μέρος σας. Εγώ πρέπει να πω. Νομίζει ότι είναι Μύκονος η παλιά πόλη. Είστε σαφείς. Μύκονο να κύριε Πρόεδρε, είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Και επειδή γνωριζόμαστε, ξέρω ότι είστε και ειλικρινείς. Λέω το εξής όμως, απλό και βασικό και ταυτόχρονα πολύ κρίσιμο. Γιατί 12.30 και όχι 12. Ποιος καθορίζει την ώρα? Διότι πρέπει να σας πω ότι στην μικρή μας κοινωνία έχουμε επιχειρηματίες νεοφανείς και μάλιστα μεγάλο επιχειρηματίες να τηλεφωνούν και να απαιτούν το 12.30. Προσέξτε. Και αυτό δεν είναι μια απλή κουβέντα που κάνω μαζί σας. Είναι στην πραγματικότητα στοιχείο ενός ρεπορτάζ που αποδεικνύεται ποικιλοτρόπως. Μπορώ να σας απαντήσω. Το ξέρω ότι μπορείτε να απαντήσετε. Δεύτερον, εσείς μιλάτε, οι επαγγελματίες, για μουσική με ύψος ντεσιμπέλ. Σωστά. Δεν μιλάτε για το μπαμ, 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 μπαμ στην πραγματικότητα ένα πάρτι, μια γιορτή η οποία δεν επιτρέπει σε αυτό που είναι μια απόσταση 30 μέτρων να κοιμηθεί. Γι' αυτό δεν μιλάτε? Όχι, να, δεν επιτρέπει να ακούσει ένας τον άλλον, όχι δεν επιτρέπει να κοιμηθεί. Ναι, λέω, και πολύ σωστά, ακόμη πιο σωστά αυτό που λέτε. Λέω, εσείς μιλάτε για ένα ύψος 80-90 ντεσιμπέλ, αν δεν κάνω λάθος. 80 ντεσιμπέλ. Γι' αυτό μιλάτε. Παράταση. Στην πραγματικότητα η κανονιστική δεν ίσχυε για την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το ξέρετε αυτό. Όλα τα άλλα ήταν αέρα κουβέντα. Για την παλιά πόλη της Κέρκυρας δεν υπήρχε καν κανονιστική. Είχε εξαιρεθεί της κανονιστικής. Η παλιά απαγορεύονταν. Και παρά το γεγονός ότι απαγορεύονταν, η αστυνομία δεν έκανε απολύτως τίποτε. Τώρα λοιπόν εσείς λέτε να υπάρξει μια κανονιστική καινούρια, η οποία λέει έως τις 12 ή 12.30 και... Το ύψος... Εμείς λέμε 12.30 ώρα καθημερινές, ναι. για άλλες 45 μέρες 50 μήνανε κύριε Ζηνιάτη. Μετά πάμε σπίτι μας, μετά αρχίζαν τα πρωτοβρόχια. Λοιπόν, 12.30 ώρα λέμε καθημερινές και μία η ώρα Παρασκευή Σαββάτο. Και έχω να πω το εξής. Ναι. Δεσμεύτηκα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ότι αν μας ζητηθεί από την αστυνομία και από τη Δημοτική Αρχή να προτείνουμε και να συμφωνήσουμε αν κάποιο μαγαζί παρενοχλεί και είναι πλέον εξελέστατο στη μουσική και παραβιάζει, να μας ζητηθεί, θα συμφωνήσουμε να αφαιρεθεί η άδεια μουσικών οργάνων και το χειρότερο να αφαιρεθεί και η άδεια λειτουργίας του μαγαζιού του. Δεν φταίει όλη η εστίαση γιατί κάποιοι, επαναλαμβάνω και πάλι, νομίζουν ότι η παλιά πόλη στην Ανουτσιάτα και στο Λισθόν είναι Μύκονος. Αυτά τελειώσαμε. Σαφής. Καλό βράδυ όλη κύριε Βασιλάκη. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο εμελητήριο έχουν αστράψει και να βροντίσει. Είδαμε και τον κύριο πρόεδρο του εμελητηρίου στη σύσκεψη των επαγγελματιών. Άφωνος ήταν, τον αντικατέστησε η αντιπρόεδρος. Όμως το ερώτημα για το αν υπάρχει το εμελητήριο, αν είναι ένας ζωντανός θεσμός και οργανισμός ικανός να παράγει αυτό το οποίο ο προορισμός του, νομική υπόσταση του επιβάλλει, είναι αντικείμενο πια μιας μεγάλης συζήτησης.
Θα δούμε τώρα μια νέα παρέμβαση και καταγγελία ενός ανθρώπου που ήταν χρόνια δίπλα στον κύριο Χοντογιάννη. Είναι ο κύριος Νίκος Χιδάρης, ψηρά ετών ήταν αντιπρόεδρος. Πάμε να δούμε περισσότερο. Με ακόμη μια σκληρή δημόσια επιστολή του, το μέλος του επιμελητηρίου Κερκύρας Νίκος Χιδάρης κατακεραυνώνει τη διοίκησή του. Τη ζητά να μην κρατά όμηρο το επιμελητήριο και την καλεί να παραιτηθεί, απευθυνόμενος ειδικότερα σε δύο μέλη της. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Χιδάρης αναφέρει: χρειάζεται μεγάλο θράσος να βγαίνουν σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι προβεβλημένα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου και να ομολογούν χωρίς ντροπή την αποτυχία και την ανικανότητά τους. Όταν τα έλεγα εγώ, με κατηγορούσαν για κινδυνολογία, προσωπική, στρατηγική και αντιπολιτευτική διάθεση. Η δικαίωσή μου όμως δεν είναι το ζητούμενο. Ο κ. Βασίλης Καλούδης και η κυρία Αγγελική Αυλονίτη ομολόγησαν ότι το επιμελητήριο είναι ανύπαρκτο, ότι δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα χωρίς να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και παραμένοντας ακλόνητοι στις θέσεις τους για να συνεχίσουν αυτό το τιτάνιο έργο. Αλήθεια, για ποιο λόγο δεν παρετούνται αφού δεν μπορούν? Ποιος αιρετός ευσυνείδητος κρατά μια καρέκλα και υπηρετεί έναν θεσμό όταν ομολογεί ότι δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που επιθυμεί? Κάλεσαν δε τους επιχειρηματίες να πάρουν την τύχη του επιμελητηρίου στα χέρια τους. Πώς? Με πραξικόπημα. Κατηγόρησαν ότι για όλα αυτά ο πρόεδρος το είχα καταγγείλει άλλωστε εξ αρχής. Φυσικά είναι ο ίδιος πρόεδρος που μέχρι προχθές γύριζαν αγκαζές στον πεζόδρομο και επενούσαν σε προγενέστερες τηλεοπτικές εκπομπές. Και τώρα για να τον τιμωρήσουν και για να τον κάνουν να παραιτηθεί, του έκοψαν τα μηνιαία έξοδα παράστασης, 200 ευρώ, καθώς και όλης της διοικούσας επιτροπής. Λες και έτσι λύθηκε το πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά τους προβλήματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι υπάρχουν κλίκες και ομάδες που διαγωνίζονται ποιος θα επιβάλλει την ισχύ έναντι του άλλου, αντί να αγωνίζονται όλοι μαζί για το καλό της Κέρκυρας. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν στο Κερκύριο επιχειρηματία. Επειδή δυστυχώς οι εκλογές με ευθύνη του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη μετατέθηκαν χωρίς λόγο, δίνοντας δύο παρατάσεις και θα γίνουν, αν γίνουν, το τέλος του 2023, επειδή δύο ακόμη χαμένα χρόνια είναι πάρα πολλά, επειδή η Κέρκυρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, σας καλώ για μία ακόμη φορά, αντί να ομολογείτε την ανικανότητα και την αποτυχία σας, να παραιτηθείτε. Το ομολόγησαν μόνοι τους. Mm-hmm. Τα δύο μέλη που προαναφέρατε, το επιμελητήριο, ο κ. Καλούδης και η κυρία Αυλονίτη, τους οποίους κατά τα άλλα σέβομαι και υπολείπτομαι σαν επιχειρηματίες, αλλά σαν μέλη του επιμελητήριου. Και σαν ανθρώπους, αλλά σαν μέλη του επιμελητήριου, δυστυχώς έχουν αποτύχει. Και έχουν πάρει στο λαιμό τους και ένα θεσμό, ο οποίος είναι ο τρίτος στην τάξη φορέας του νησιού, με πολλές δυνατότητες που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μην κολλάμε ότι είναι μόνο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας. Έχει δυνατότητες να παρεμβαίνει παντού και πρέπει να το κάνει, όπως το κάνουν άλλα επιμελητήρια στην επικράτεια. Mm-hmm. Καλό θα είναι τα μέλη μας και οι φίλοι μας να μπουν στις ιστοσελίδες των άλλων επιμελητηρίων και να δουν πραγματικά τις εκδηλώσεις, τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις, τις παρεμβάσεις που κάνουν τα άλλα επιμελητήρια και να τις συγκρίνουν με το δικό μας ανύπαρκτο επιμελητήριο και να καταλάβουν πού ακριβώς πάμε. Αυτός είναι ο λόγος που παρενέβη, γιατί όταν δεν μπορείτε, αγαπητοί κύριοι, να επιτελέσετε το έργο σας, η μόνη λύση και η διέξοδος, δημοκρατικό διέξοδο, είναι η παραίτηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο όμως σε κάνει να σκέφτεσαι πολλά όσον αφορά το θέμα του περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλες εκείνες τις ευαίσθητες παραμέτρους της πανίδας και της χλωρίδας. Και πολύ περισσότερο της θαλάσσιας πανίδας. Μία νεκρή χελώνα και μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, καρέτα-καρέτα, ξεβράστηκε στην περιοχή του λιμανιού. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ελάχιστους μήνες. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που κάνει η Δώρα Σπρέα. Ακόμη μια άτυχη καρέτα-καρέτα κοίταται νεκρή ξανά σε ένα σημείο πολυσύχναστο της πόλης, έχοντας γίνει δυσάρεστο θέαμα για τους περαστικούς. Η θαλάσσια χελώνα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη σύψη, γι' αυτό και η έντονη δυσοσμία γύρω από το σημείο στην περιοχή του λιμανιού, απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων και σε απόσταση αναπνοής από το σημείο από όπου ξεκινούν τα δρομολόγια του Καϊκιού για το Βίδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κεντρικό λιμεναρχείο Κερκύρας έχει ενημερωθεί. Επομένως, θα πρέπει να μεταβεί στο σημείο για να κάνει τις απαιτούμενες μετρήσεις και κατόπιν να επικοινωνήσει με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για να απομακρύνει το άτυχο ζώο και να ακολουθήσει την προβλεπόμενη υγειονομική ταφή του κουφαριού. Στο Start μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηρίου Χωνηγρών Καυσίμων Κερκύρας, Αντώνης Σάκος, καθώς το κατάστημά του βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου ξεβράστηκε η νεκρή καρέτα-καρέτα.
Πρέπει να παρεύουν οι υγειονομικές αρχές ώστε το σώμα της νεκρής Ηλώνας να απομακρυνθεί. Δυστυχώς η δυσοσμία, από ό,τι βλέπουμε, είναι έντονη στο χώρο και είναι ένας χώρος που καθημερινά περνάνε χιλιάδες επισκέπτες, είτε από τα κρυοζυρόπλια, είτε επισκέπτες του νησιού μας που επισκέπτονται την Παλαιά Πόλη. Άρα θα πρέπει να επιληθούν άμεσα οι αρχές, ναι, το λιμεναρχείο και ο Δήμος. Είναι μια εικόνα δυστυχώς δυσάρεστη το να το βλέπει ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας. Θα πρέπει άμεσα να παρέμβουν και να μπορέσουν να απομακρύνουν το σώμα της άψυχης Ηλώνας. Και από ό,τι διαπιστώνουμε, αρκετά συχνά πλέον ξεβράζονται νεκρές καρέτα-καρέτα στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας. Ναι, αυτό θα πρέπει λίγο να το δουν κάποιοι υπεύθυνοι. Δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί για να μιλήσουμε. Φυσικά η έντονη δραστηριότητα, η θαλάσσια έντονη δραστηριότητα προκαλεί, από ό,τι φαίνεται, κάποια προβλήματα το σπάνιο είδες χελώνας που υπάρχει στη θάλασσα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, γιατί είναι κρίμα να βλέπουμε ένα τέτοιο πλάσμα να κοίταται νεκρό στη θάλασσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ακόμη άλλες παραμέτρους της τοπικής πραγματικότητας, όπως η μεγάλη υπόθεση των απορριμμάτων στη Βόρεια Κέρκυρα. Σε πολύ λίγα λεπτά, στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Έθριος αναμένεται για αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Κέρκυρα σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με βασικό χαρακτηριστικό τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-ανατολική, μικρή ένταση έως 2 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 1 έως 3 μποφόρ. Τα ποσοστά υγρασίας θα είναι ιδιαιτέρως μειωμένα, κυμαινόμενα από 19 έως 46%. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλή, ειδικά το μεσημέρι, και θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.